Καλώς τα μου, τι κάνετε βρε παιδιά, καλώς ήρθατε στο vlog μας day 3. Πες γεια Σύμπα στα παιδιά. Καλώς τα μου, ας δεν λέμε για σένα που το κάνω. Πες αλλά λέμε για το Σύμπα. Το ρεπόρτερ. Λέτε για το Σύμπα, το κατάλαβα, τον ρεπόρτερ, τον οποίο τον έχουν μετά την δημοσιότητα που έχει πάρει έτσι το πρόσωπό του στην εκπομπή μας, τον κάλεσαν και από το Δήμο Αθηναίων για να κάνει μια κριτική σε ένα από τα δύο πάρκα που είναι αποκλειστικά για σκυλιά. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Προμπονά, στη Ριζούπολη αυτή τη στιγμή. Καλώς τον πρώτο σκύλο ρεπόρτερ της ελληνικής τηλεόρασης. Πού είσαι βρε Σιμπάκο? Α, βρήκες τα παιχνίδια σου? Και το χριστουγεννιάτικο κιόλας. Μήπως ξέρεις ότι βρισκόμαστε στο vlog day 3? Γι' αυτό πήρες τον Άγιο Βασίλη σου. Βρε αγρίεψες. Άκου εδώ αγριάδα. Πόπο ένας άγριος σκύλος. Μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου. Είσαι η Kim Kardashian και είσαι με τα γυαλιά ηλίου. Όχι, αλλά δεν πρόλαβα να τα βγάλω. Δεν ξέρω, βγαίνω χάλια στα vlog σου. Ναι. Οπότε αλλάζω την τύχη μου, βάζοντας και το παιχνίδι το αντιστρέφω, βάζοντας γυαλιά ηλίου. Σωστό, σωστή επιλογή. Για πες μας τώρα, πώς λοιπόν, συμπεριφέρθηκε. Σήμερα ο Σύμπα έγινε και επισήμως συνάδελφος. Φαντάζομαι θα βάλει το σχετικό απόσπασμα κάπου εδώ. Κάπου έχει εδώ, ήδη παίξει. Ήταν φοβερός, εξαιρετικός. Πήγαμε στην Ριζούπολη, στο Άλσος Προμπονά. Να ξέρετε όσοι έχετε κατοικίδια, φτιάχτηκε πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μέρες. Ένα πάρκο αποκλειστικά για σκύλους, έχει δύο χώρους, ένα για μικρόσωμα, έναν χώρο για μικρόσωμα σκυλιά, έναν χώρο για μεγαλόσωμα σκυλιά. Στα μικρόσωμα ήταν αρκετά, στα μεγαλόσωμα ήταν ένα λαμπραντόρ, 2 χρονών. Ναι, μην μου παίρνεις το παντελόνι ρε. Ήρθαν όλα τα σκυλιά ενθουσιασμένα και τον χαιρέτησαν και του απέδωσαν τιμές. Απέδωσαν τιμές στον πρώτο Έλληνα σκύλο δημοσιογράφο, ο οποίος από ό,τι είπε εκεί και η Χριστίνα Ιβίδου είναι έτοιμος για Πούλιτζερ, και μετά δεν ήθελε να φύγουμε. Έχω ξυπνήσει από τα άγρια χαράματα λόγω του Σύμπα. Αισθάνομαι να πονάει το κεφάλι μου παντού, παντού όμως, δηλαδή από εδώ, εδώ μέσα, εδώ πέρα, παντού, από την αϊπνία και από την κούραση των ημερών. Λέω λοιπόν τώρα να φτιάξω ένα τσαγάκι, το πρωινό μου για σήμερα θα είναι λίγο χριστουγεννιάτικο. Ο μοναδικός καφές που πίνω πλέον είναι ντεκαφέινε. Έχω κόψει εντελώς την καφέινη. Και λίγη κανέλα που βοηθάει αν έχεις πονόλεμο, έτσι ανοίγει λίγο τις φωνητικές κορδές. Και αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο έξτρα το τσάι σας, έχω κόψει εδώ ένα μικρό πορτοκαλάκι στη μέση και το στύβω μέσα στο τσάι μου. Έτσι με το χέρι μου. Αυτό το τσάι είναι άκρος χριστουγεννιάτικο. Μυρίζει πραγματικά Χριστούγεννα με την κανέλα και με το πορτοκάλι. Μας πήρε 2 λεπτά να φτιάξουμε ένα απλό αρωματικό χριστουγεννιάτικο τσαγάκι, το οποίο θα συνδυάσουμε με μελομακάρονα φυσικά. Η μαμά μου λοιπόν που είχε να μας δει τόσο καιρό, αποφάσισε δεύτερη μέρα να μας φτιάξει φακές. Ναι, αλλά πες τι σας έφτιαξα την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα μας έφτιαξε κοτόπουλο γεμιστό, είναι η αλήθεια. Mm. Μη στέκεσαι δίπλα μου, γιατί εγώ είμαι άβαυτη και εσύ είσαι μία κούκλα. Ναι, λοιπόν. Την πρώτη μέρα μας έφτιαξε κοτόπουλο γεμιστό με ρύζι, με πατάτες και κρέμα γάλακτος μέσα και χαμούλης και το τσακίσαμε. Mm-hmm. Και σήμερα το μενού έχει φακές που δεν τις αγαπάμε ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν σας αρέσουν. Τέλος πάντων, τώρα εγώ θα τηγανίσω πατάτες και αυγά. Και βασικά θα το κάνω σαν πίτα, θα το κάνω μελέτα. Τι κάνεις εκεί κύριε? Τι κάνεις εκεί? Αυτό νομίζω δεν είναι δικό σου. Φέρτο. Φέρτο. Στο κουτί περιγραφής θα βρείτε και το Instagram του Σύμπα. Πηγαίνετε καλέ να ακολουθήσετε το παιδί μου, να γίνει διάσημο στο Instagram. Δεν υπάρχει πιο ωραίο φαγητό ρε παιδιά από τις τηγανιτές πατάτες. Είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα λοιπόν βγάζω τις πατατούλες. Τις στραγγίζω έτσι καλά. Ρίχνουμε τις πατάτες με γρήγορες συνθήσεις και από πάνω θα ρίξουμε την ομελέτα μας που έχουμε φτιάξει. Και τώρα όλο αυτό θα γίνει σαν πιτούλα.
Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι σε τραπέζι μαμαδίστικο? Γιατί είναι έτσι. Έτσι λοιπόν είναι η πίτα με τις πατάτες και την ομελέτα. Ώρα για Advent Calendars. Ήρθε και ο Γιάννης, αποφασίσαμε ότι θα τρώμε το σοκολατάκι τα μεσημέρια. Γιατί πρώτον, ταιριάζει περισσότερο να φας γλυκό μετά από το μεσημεριανό σου, από το αλμυρό. Και επίσης, γιατί ο Γιάννης έρχεται τέτοιες ώρες μετά τη δουλειά. Οπότε πάμε. Μέρα 3, νάτι. Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Α, μια χριστουγεννιάτικη μπάλα. Φοβερό, ε. Πολύ νόστιμο. Για να δούμε. Πάλι αυγό θα μου έχει, το ξέρω. Έψα μέσα. Αυγουλάκι. Κύριος. Κύριος, δεν ήμουνα. Πάτω. Τι κάνουν τα αγόρια μου? Παίζουν. Παίζουνε. Τι έγινε, Συμπάκο, παίζεις με τον μπαμπά? Παίζεις με τον μπαμπά? Μουσούδα μου, μουσουδένι μου, μουσουδένι μου. Όχι, φυλάκια στην κάμερα που δίνει. Εγώ με το Σύμπα μόλις ξυπνήσαμε. Είχαμε πάρει το μεσημεριανό μας ύπνο. Κοιμηθήκαμε και η ώρα έχει πάει. Τι ώρα πήγε? 8 παρά 20. Και εγώ δεν έχω υλικό για το vlog μας. Θα μπω να κάνω ένα μπανάκι, να συνέλθω, να ξυπνήσω, γιατί είμαι ακόμα με αυτή τη ζαλάδα του ύπνου. Και θα σας δω μετά. Φιλάκια. Ήθελα να σας μιλήσω και για αυτά εδώ πέρα, τα σφουγγαράκια. Αυτά λοιπόν τα σφουγγαράκια πουλούνται στα Lidl. Είναι 7 περίπου μέσα στη στίβα. Και τι είναι? Εμείς για τον ντεμακιγιάζ μας χρησιμοποιούμε νερό καθαρισμού, έτσι. Φαντάζομαι και εσείς κάνετε double cleanser. Και για να το χρησιμοποιήσουμε το νερό του καθαρισμού χρησιμοποιούμε και βαμβάκι. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο οικολογική λύση. Το να αγοράζουμε συνέχεια βαμβάκι δεν είναι καλό για το περιβάλλον, δεν είναι ανακυκλώσιμο υλικό. Οπότε τι γίνεται με αυτά? Αυτά εδώ πέρα είναι πετσετένια, άρα είναι οικολογικά γιατί δεν είναι μίας χρήσης, τα χρησιμοποιείς και τα πλένεις. Εγώ τώρα τα έχω πλύνει για τις ανάγκες αυτού του βίντεο και μυρίζουν απορριπαντικό. Βάζεις το νερό στο μισελέρ, εγώ χρησιμοποιώ τώρα αυτό εδώ, το οποίο μου το έφερε δώρο για τα γενέθλιά μου μία φίλη μου και είναι φανταστικό. Έχει μέσα υαλουρονικό και είναι και για πρόσωπο και για μάτια. Βάζεις λοιπόν στο σφουγγαράκι. Τώρα βέβαια εγώ δεν είμαι βαμμένη, οπότε δεν θα δείτε κάτι. Περνάς όλο σου το πρόσωπο. Αυτό πραγματικά σας μιλάω. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, κάνει φοβερό ντε μακιγιάζ, γιατί η πετσέτα πάντα ασκεί περισσότερη πίεση έτσι στο δέρμα. Τώρα εγώ φορούσα λίγο αντιλιακό το πρωί με χρώμα, το οποίο έχει απορροφηθεί κιόλας. Παρ' όλα αυτά εδώ έχει βγει λίγο το χρώμα. Έτοιμη, έκανα το μπάνιο μου, πάμε να βάλουμε φαγητό στο παιδί και πάμε μετά να φτιάξουμε αυτά εδώ τα μαλλιά. Θα σας δείξω πώς στεγνώνω, παύλα, ισιώνω τα μαλλιά μου, ώστε να τα φθείρω όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται. Λοιπόν, πρώτα έρχεται το χτένισμα, τα χτενίζω με μία βούρτσα, συγκεκριμένα αυτή εδώ τώρα, από Τζάμπο, που λέει Mermaid Hair Don't Care, γιατί μπαίνεις ρε παιδί μου στο mood ότι το μαλλί σου θα το κάνεις τόσο μακρύ όσο μιας γοργόνας. Οπότε ήδη ξεκινάς με ένα positive quote. Γενικά μου έχετε ζητήσει να σας κάνω βίντεο σχετικά με το πώς κατάφερα να μακρύνω τα μαλλιά μου. Αυτό όμως πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα βίντεο μόνο το, όπου θα σας εξηγώ τα πάντα και θα σας πω όλα τα μυστικά και όλα τα tricks που έκανα εγώ για να τα μακρύνω. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνω ότι το θέμα του μαλλιού είναι και κληρονομικό. Έχω δηλαδή και φίλες που μπορεί να τα καίνε, να πηγαίνουν συνέχεια στο κομμωτήριο, να τα βάφουν, αλλά το μαλλί τους μακραίνει πολύ πιο γρήγορα. Έχω και φίλες που τα προσέχουν πάρα πολύ και δεν μπορεί να τους μακρύνει. Αλλά υπάρχουν κάποια κόλπα που μπορείς να κάνεις, ό,τι τύπου μαλλί και να έχεις, και να το βοηθήσεις να μακρύνει, να φτάσει εκεί που το θες. Μετά θα χρησιμοποιήσω από Redken αυτό εδώ το προϊόν.
Iron Shape 11 Heat Restyling Technology Thermal Holding Spray. Είναι δηλαδή θερμοπροστατευτικό. Μ' αρέσει να το βάζω στο χέρι μου γιατί είναι πιο κρεμώδες, δεν είναι τόσο σαν spray. Βγαίνει δηλαδή έτσι σαν κρεμούλα. Το κάνω έτσι, έτσι έτσι και το περνάω σε όλο μου το μαλλί, σε νοπό μαλάκι. Τώρα εμένα έχει στεγνώσει λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, γιατί μέχρι να ταΐσω το παιδί πέρασε λιγάκι η ώρα. Κάπως έτσι είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια κάπνα στο δωμάτιο για κάποιο λόγο. Όπως είδατε, χρησιμοποίησα μόνο το πιστολάκι και τη βούρτσα και κατάφερα να κάνω αυτό εδώ το ίσιωμα, κάνοντας αυτήν εδώ την κίνηση. Έτσι το είχα, έτσι τη βούρτσα και πήγαινα κοντά το πιστολάκι. Δεν είναι το εντελώς ίσιο, δηλαδή εδώ πέρα υπάρχουν κάποια σπασίματα. Τώρα όμως, επειδή σήμερα το πρόγραμμα έχει να δω μέλισσες, να κάνω edit αυτό το σημερινό vlog μας και μετά να κοιμηθώ, πιστεύω δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρήσω άλλο. Αν έπρεπε να πάω κάπου, τώρα θα έπαιρνα και το ισιωτικό και θα πάλι κομματάκι-κομματάκι θα το πέρναγα από μία φορά, μόνο μία φορά και αργή, για να ισιώσει εντελώς. Τώρα, αφού τα στέγνωσα καλά-καλά, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το προϊόν. Είναι από Schwarzkopf, είναι λαδάκι. Πάντα πρέπει να βάζουμε λαδάκι στις άκρες μας, αν θέλουμε να μην σπάει το μαλλί μας. Πάντα, μην το αμελείτε ποτέ. Βάζω λοιπόν κάποιες σταγονίτσες 2-3 και πάω μόνο, αυστηρά και μόνο, στις άκρες των μαλλιών. Δεν πάω ποτέ από πάνω, έτσι, γιατί καταστρέφω το λούσιμο που τους έχω κάνει. Το λαδάκι προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τις άκρες, για να μπορέσει να τις μαλακώσει. Επίσης, μιας που μίλησα για άκρες και σας είπαμε να μην βάλετε λαδάκι εδώ πέρα στη ρίζα του κεφαλιού, που βέβαια αυτό λογικά το ξέρετε, θέλω να τονίσω και κάτι άλλο που έμαθα πρόσφατα, ότι όταν λουζόμαστε, επικεντρωνόμαστε στο σκάλπ, στο κρανίο και λούζουμε εδώ πέρα. Ποτέ δεν κάνουμε αυτήν εδώ την κίνηση, έτσι, στα μαλλιά μας και δεν τρίβουμε ποτέ όταν λουζόμαστε τις άκρες. Αυτό το έμαθα πρόσφατα από το TikTok και το βρήκα απίστευτο tip. Το μαλλί μου λοιπόν ήταν μέχρι εδώ και έγινε μέχρι εδώ και να ξέρετε ότι και εγώ έχω ευαίσθητη τρίχα, είναι και σγουρό το φυσικό μου, οπότε πέρασα πολύ δυσκολία για να το μακρύνω, αλλά τα κατάφερα και αφού μπόρεσε αυτό το μαλλί να μακρύνει, μπορεί και το δικό σας, οπότε σίγουρα θα έρθει ένα βίντεο αφιερωμένο σε αυτό, με όλα τα tips, με όλα τα προϊόντα και πάρα πολύ αναλυτικό. Και ώρα για φαγητό, το μενού σήμερα έχει καλαμάκια που παραγγείλαμε, εδώ ο Γιαννάκης φρόντισε, σαλατούλα και φιλαράκια. Εν τω μεταξύ τι ώρα είναι, έχουμε να δούμε και μέλισσες στις 10. Τι ώρα είναι τώρα? Ωραία, οπότε το πρόγραμμα είναι να φάμε, να δούμε μέλισσες και εγώ να κάνω μοντάζ σε αυτό εδώ το βίντεο. Άρα, παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο. Μισώ να βρω και έναν καλό φωτισμό για να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, παιδιά. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και subscribe αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ κάθε μέρα και βλέπετε τα vlog μας. Το εκτιμώ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θα είμαστε πάλι εδώ και αύριο. Ένα spoiler θα σας κάνω. Θα πάω να φτιάξω νύχια, τα οποία τώρα είναι σε αυτήν εδώ την τραγική κατάσταση. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η αυριανή ημέρα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά! Μουα!